like violence, break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I've ever wanted, all I've ever needed is here. Μια χαρά, μην ανησυχείς καθόλου. Πολύ ωραία τα κομμάτια, τα ξένα που επιλέξατε για τους υποψήφιους. Ήταν ξεχωριστά όλα και διαφορετικά μεταξύ τους. Χειροκρότημα στην Κριτική Επιτροπή που επέλεξε στο δεύτερο μέρος το διαγωνιστικό των παιδιών πολύ ωραία κομμάτια. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κοντόπουλο, ως συνθέτη, να μου πει πώς είδε το Στέργιο στο ξένο κομμάτι. Στέργιο, πρώτα απ' όλα, σ' αρέσει το τραγούδι αυτό? Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ωραία, και εγώ θέλω να δικαιολογήσω λίγο γιατί του έδωσα αυτό το τραγούδι. Έτσι, γι' αυτό δηλαδή. Είναι ένα τραγούδι του Depeche Mode, είναι λίγο πιο alternative, μεγάλη επιτυχία βέβαια. Και νομίζω ότι επειδή κινήσεις αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό ήθελα να σου δώσω ένα τέτοιο τραγούδι. Τώρα, όσο αφορά αυτό που άκουσα σήμερα, θα σου πω ότι το προσέγγισες λίγο λάθος. Γιατί το ποστάρισμα της φωνής σου, δηλαδή η τοποθέτηση της φωνής σου, θα ήθελα να είναι λίγο πιο έξω. Ενώ εσύ ήσουν λίγο κρατημένος. Σε ένιωσες σαν να το φοβάσαι. Έτσι ήταν, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα αγγλικά τα φοβάμαι πάντα. Δεν είναι θέμα αγγλικών, είναι θέμα τοποθέτησης της φωνής. Εντάξει, ίσως το έκανες επειδή φοβόσουν τα αγγλικά σου. Πάντως, εντάξει, καλή προσπάθεια. Θα ήθελα λίγο πιο έξω τη φωνή σου. Ευχαριστώ. Πιο έξω τη φωνή του Μάρα ως καθηγήτρια δασκάλα. Συμφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό που λέει. Έπρεπε να ανοίξει περισσότερο το λόγο σου την ώρα που τραγουδούσε. Ήταν λίγο μέσα, σαν να βάζει μέσα τα φωνή, αντί να μην καταλαβαίναμε τι λες. Μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που λες με τον αγγλικό στίχο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή προσπάθεια. Κώστα. Καλή προσπάθεια από το Στέργιο και για να μην φάω πολλά ου από τους φανς του, θα πω ότι δεν τρελάθηκα. Γιατί δεν τρελάθηκες? Εντάξει. Δεν. Ο Στέργιος έχει τραγουδίσει και πολύ πιο ωραία. Αλλά τώρα εδώ πέρα δεν τρελάθηκα. Πέτρο, εσύ τρελάθηκες, δεν τρελάθηκες? Όχι, δεν τρελάθηκα. Θέλω να πω ότι παρότι αυτός που εγώ θα πίστευα ότι από την Επιτροπή πρέπει να διαλέγει πιο σωστά τραγούδια για αυτόν που τραγουδάει είναι ο Κοντόπουλος, διότι είναι ο μόνος ο οποίος γράφει μουσική, μπορεί να γράφει κιμάρο, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει, αλλά ο Κοντόπουλος σίγουρα το κάνει. Πιστεύω ότι το κομμάτι που διάλεξε σε σχέση με τα τρία προηγούμενα ήταν λιγότερο πιασάρικο και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά όπως το είπε, είναι λίγο alternative, είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι είναι ένα hit που θα πουλήσει 100 εκατομμύρια, θα πουλήσει μόνο σε fans συγκεκριμένου τύπου τραγουδιού. Με αυτή την έννοια το βρίσκω αδικημένο. Πέρα από εκεί, πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι το προσπαθεί με τα αγγλικά και πάρα πολύ, το είπε αρκετά καλά, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε σε ένα άλλο τραγούδι να είναι πολύ καλύτερος.
Είχαμε την ανησυχία αυτή και με το Στέργιο. Μια χαρά τα φίλια. Μην έχει άγχος, Στέργιο. Έτσι. Ούτως ή άλλως, σε αφήνω και σένα στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού. 901-14-052-13. GI-13 στο 19.000. Πιστό το κοινό όλες τις εβδομάδες. Τους αγαπώ πολύ. Να είστε καλά, σας αγαπώ. Προσωπικά θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ήταν πολύ καλά απόψε. Και είναι και πολύ